Την πόρτα τη εξόδου από την ελληνική αστυνομία επέλεξε νεαρό αστυνομικό από το Λασίθι, διεκδικώντα ένα μέλλον με αξιοπρεπεί αποδοχέ και καλύτερε προοπτικέ. Είναι, αν με ρωτάτε, μια επιλογή που σωστά έκανε τώρα που ανοίγει τα φτερά του. Ο, να αλλάξει επάγγελμα ενώ το αγαπάει. Να πάει κάπου που να μπορεί να ζει σαν άνθρωπο. Ο 27χρονο, ο οποίο πέτυχε με μεγάλη προσπάθεια την εισαγωγή του στο σώμα πριν από λίγα χρόνια, βίωσε την απογοήτευση που διακατέχει όλου του συναδέλφου του, που εργάζονται κάτω από εξοντωτικέ συνθήκε, σε υπηρεσίε με αποδεκατισμένο προσωπικό και με απολαυέ που χαρακτηρίζονται ω συμβολικέ. Δουλεύουν μόνο με το φιλότιμο, το φιλότιμο του εξαντλείται. Και μάλιστα είδαμε νέο αστυνομικό πρόσφατα, ο οποίος αποστρατεύτηκε από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας για οικονομικούς λόγους. Παρετήθηκε από την ελληνική αστυνομία, έβγαλε τη στολή και μέσα σε λίγους μήνες έκτισε νέα καριέρα στον τομέα του Airbnb. Πολλαπλασιάζοντα τα εισοδήματά του, όπω λένε οι συναδελφοί του, που δεν ευνηδιάστηκαν από την εξέλιξη. Οι συνθήκε ζωή, ιδίω για του νεότερου αστυνομικού που συνήθω υπηρετούν μακριά από τον τόπο καταγωγή του, είναι εξαιρετικά δύσκολε. Όσοι υπηρετούν σε τουριστικέ περιοχέ, αναγκάζονται να δαπανούν σχεδόν το μισό μισθό του, μόνο για το ενίκιο μια μικρή γκαρσονιέρα. Όταν όμω στέλνει αστυνομικού, οι οποίοι δεν έχουν καταγωγή από τον ομόλα Λασιθίου, σε, ένα, σε, τουριστικότατα μέρη, όπου η γκαρσονιέρα, το απλό σπίτι, κάνει 300-350 ευρώ τα πάγια έξω στο σπιτιά 100 ευρώ και του μένουν να βιοποριστεί 300 ευρώ καθαρά και μέσα από αυτά τα λεφτά να πληρώνουμε και τη στολή μας, την οποία φοράμε, ε, όχι, δεν είναι, δεν είναι καλές συνθήκες στο να υπηρετείς αστυνομία πλέον. Δεν είναι ο μόνος προειδοποιούν οι συνδικαλιστές αστυνομικοί που γνωρίζουν καλά την κατάσταση που επικρατεί με μια πλειάδα συναδέλφων τους να σκέφτονται να ακολουθήσουν το παράδειγμα του 27χρονου καθώς χρόνο με το χρόνο οι συνθήκες εργασίας χειροτερεύουν για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται και άλλοι αστυνομικοί. Δηλαδή θα το δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εμένα μου έχουν εκφράσει την επιθυμία ότι θέλουν να παραιτηθούν από το σώμα, που επαναλαμβάνω και τονίζω, αγαπάνε το σώμα της ελληνικής αστυνομίας και της προσφοράς του αγαθούς ασφάλεια στου πολίτες. Είναι κρίμα να φεύγουν αστυνομικοί για οικονομικού λόγου. Οι αστυνομικέ υπηρεσίε του Λασιθίου είναι ήδη εξαιρετικά υποστελεχωμένε, ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία 55 από του 260 αστυνομικού που υπηρετούν σήμερα στον νομό θα συνταξιοδοτηθούν με τη λειτουργία των υπηρεσιών να οδηγείται σε αδιέξοδο.